δημοσιονομικός χώρος δεν υπάρχει. Κατσότης είπα, δεν με ακούσατε καλά, κατσότης. Δημοσιονομικός χώρος δεν υπάρχει, λέει ο Υπουργός. Τα μέρητα της ΔΕΘ ήταν μέσα στα πλαίσια που επιτρέπει ο δημοσιονομικός χώρος. Ο κύριος Βαρουφάκης τι λέει, ότι αυτά που αναγκαιώθηκε είναι παραχολογία και που υπονομεύει το δημοσιονομικό χώρο. Άρα λοιπόν είναι ενάντια και σε αυτά ακόμα που εξέγγειλε ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό μας είπατε σήμερα. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το πολυνομοσχέδιο έρχεται να προσαρμόσει το πλαίσιο λειτουργίας των εταιριών των λεγόμενων κοινής ωφέλειας που έχουν ενταχθεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, δηλαδή στο υπερταμείο, αυτό που δημιουργήθηκε με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, στις αντιδραστικές κατευθύνσεις του ΟΣΑ, όπως το αναφέρει κιόλας, με την παραπέρα ιδιωτικοποίησή του και τη νέα σφαγή των εργασιακών δικαιωμάτων σε επιχειρήσεις. Για να γνωρίζει ο λαός, μιλάμε για το υπερταμείο που συμπεριλαμβάνει τις εταιρείες ΔΕΗ, ΟΑΣΑ, ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ, ΕΛΤΑ, Αερολιμένας, ΔΕΘ, Διόρυγα Κορίνθου κτλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τη δημιουργία του υπερταμείου έκανε άλμα στην κατεύθυνση ιδιωτικοποίησής τους, έναν καλεσμό με επιχειρηματικούς ομίλους. Η Νέα Δημοκρατία με αυτό το νομοσχέδιο συνεχίζει να δημιουργεί καλύτερους όρους για τους επιχειρηματικούς ομίλους και νέα πεδία κερδοφορίας του κεφαλαίου. Είναι χαρακτηριστικές οι ρυθμίσεις για τις αστικές συγκοινωνίες. Να θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με δικό του νόμο έβαλε τους ιδιώτες στις αστικές συγκοινωνίες. Η Νέα Δημοκρατία προχωρά ακόμη παραπέρα, δίνοντας ένα επιπρόσθετο 25% του συγκοινωνιακού έργου στα ΚΤΕΛ, με λεωφορεία δημόσιο κίνδυνο για την ασφάλεια της υγείας και της ζωής των επιβατών αλλά και των ίδιων των οδηγών. Με τα άρθρα σαρώνουν και τα τελευταία εργασιακά δικαιώματα, ενώ για πρώτη φορά επιτρέπονται προσλήψεις εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις αστικές συγκοινωνίες με διευθυντικό δικαίωμα μέσα από μια συνέντευξη και περιορισμού συνολικά του ΑΣΕΠ. Ταυτόχρονα δίνεται το δικαίωμα στην πρόσληψη εργαζομένων με σύμβαση δανεισμού, όπως γίνεται και στις τράπεζες και στη ΔΕΗ κτλ., μέσω δουλειοπερικών γραφείων, ενώ επιτρέπεται η μεταφορά τους μεταξύ των εταιριών που εντάσσονται στο υπερταμείο. Όλα τα κόμματα μιλούν για το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον που πρέπει να δημιουργηθεί. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του? Φθηνή εργατική δύναμη, ελαστικές μορφές, ακριβές τιμές. Ένα περιβάλλον εχθρικό για τους εργαζόμενους και τον λαό. Με το επιχείρημα της εταιρικής διακυβέρνησης προσαρμόζει τη λειτουργία τους στην κατεύθυνση της απόδοσης μέγιστου κέρδους. Κέρδος περνά πάνω από τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, τις μεγάλες ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο, καθώς και αύξηση των τιμολογίων. Το παράδειγμα της ΔΕΗ, με το έγκλημα που ολοκλήρωσε ο ειδικών αποστολών υπουργός Χατζηδάκης, είναι χαρακτηριστικό. Η απελευθέρωση της ενέργειας, η παράδοση της ΔΕΗ στους επιχειρηματικούς ομίλους, το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, το χρηματιστήριο ενέργειας, η πράσινη ανάπτυξη και όλη αυτή η πολιτική που αποτελεί κοινή στρατηγική όλων των κομμάτων πλην ΚΚΕ, οδηγεί τον λαό στην ενεργειακή φτώχεια και τους εργαζόμενους σε χειρότερους όρους αμοιβής και εργασίας. Είναι έτσι, ναι ή όχι? Είναι έτσι, το ξέρουν και οι εργαζόμενοι και ο λαός. Με άλλα άρθρα του νομοσχεδίου, ελεύθεροι χώροι καταργούνται. Στο όνομα της ανάπλασης παραδίδονται σε ομίλους. Προχωράει παραπέρα αλλαγή χρήσεων γης. Σε άλλα άρθρα προβλέπονται ρυθμίσεις που ενισχύουν ακόμα περισσότερο το πλαίσιο διασφάλισης των τραπεζών έναντι όσων υποχρεώθηκαν σε δανεισμό για κατοικία ή για κάλυψη ζωτικών αναγκών, σφίγγοντας ακόμα περισσότερο τη θηλιά των δανειοληπτών με πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Όσον αφορά το περίκλειστο κυβερνοπάρκο στην Πυρκάλ, όπως έχει γίνει ξεκάθαρο από την κυβέρνηση, η μεταφορά υπουργείων και υπηρεσιών από το κέντρο της Αθήνας είναι απαραίτητη, όπως λένε, για να μείνει ελεύθερο το πεδίο στους ξενοδοχειακούς και τουριστικούς ομίλους να αναπτύξουν δομές και να προσθέσουν νέες για να αναπτύξουν την τουριστική τους βιτρίνα και να βγατίσουν τα κέρδη τους. Παρεμβάσεις τύπου Ελληνικού και Πυρκάλ τρέχουν με εκπληκτική ταχύτητα, ξεπερνώντας μια σειρά εμπόδια, ακριβώς γιατί τα ωφέλη σε ευρώ ζαλίζουν
τους επιχειρηματικούς ομίλους. Στον αντίποδα, όταν συζητάμε για παρεμβάσεις για έργα και υποδομές απαραίτητες, ακόμα και για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, της διαβίωσης του λαού, όπως αντισεισμικά, αντιπλημμυρικά, αντιπυρικής προστασίας, τότε αυτά επίπτουν στην κατηγορία μη επιλέξιμα, μη επιλέξιμα από τα διάφορα ευρωπαϊκά και ενδοξιακά προγράμματα, γιατί ο λόγος κόστος οφέλους βγάζει αποτέλεσμα μόνο σε ευρώ. Λίγη σημασία έχει για τις κυβερνήσεις του κεφαλαίου η ανάγκη για ελεύθερους χώρους που θα υπηρετούν λαϊκές ανάγκες. Αλήθεια, νομίζω ότι ο κόσμος της περιοχής βλέπει ή ακούει όλη αυτή την εξέλιξη και συμφωνεί ή την ανέχεται. Θα τους βρείτε σύντομα μπροστά σας. Η κυβέρνηση, αφού παραχώρησε όλη την έκθεση του Μητροπολικού Πάρκου του Ελληνικού για καπιταλιστική εκμετάλλευση με κατασκευή κτηρίων έως 200 μέτρα στο ύψος της Ακρόπολης, με μεγάλη επίδραση στο μικροκλίμα, όπως λένε όλοι οι επιστημονικοί φορείς, και μεγάλες συνέπειες στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, έρχεται με το νομοσχέδιο και προβλέπει παραχώρηση χώρων κοινωνικής ανταποδοτικότητας, όπως ονομάζει, σε όμορους δήμους του Μητροπολικού Πάρκου Ελληνικού. Βλέπετε, δεν θέλετε ούτε εσείς ούτε οι λεγόμενοι επενδυτές να ξεφτυλίσουν τελείως όσους συνέβαλαν στην ιδιωτικοποίηση της έκτασης. Γι' αυτό λέμε ότι είναι τα τριά κονταργύρια για τις συνθήκες που θα δημιουργηθούν από την οικοδόμηση μιας νέας πόλης. Αργά ή γρήγορα πάλι οι κάτοικοι της περιοχής θα αντιδράσουν και θα σας ανταποδώσουν το ενδιαφέρον σας, σε εισαγωγικά. Στο νομοσχέδιο, εκτός των άλλων, προβλέπονται με την υπουργική τροπολογία και κάποια από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ. Μέτρα που δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια νέα αναδιανομή της φτώχειας και της μιζέριας ανάμεσα στα λαϊκά στρώματα. Το ύψος του πακέτου, ακόμα και αν φτάσει σε αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στα 5,5 δις, μεταφράζεται περίπου σε 500 ευρώ ανά άτομο. Η κυβέρνηση καλεί τους εργαζόμενους με αυτά να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες μιας τερατώδους αύξησης του κόστου ζωής. Η αλήθεια είναι ότι με την πολιτική, την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι με την πολιτική τα μέτρα παίρνει πολλαπλάσια από τη μια τσέπη και δίνει ψίχουλα στην άλλη. Τα 5,5 δις τα δίνει από τα φορολογικά έσοδα που κατά 95% προκύπτουν από τη φοροαφέμαξη των λαϊκών στρωμάτων. Αλήθεια, τι καλύπτει η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 300 εκατομμύρια ευρώ? Μέσω σταθμικά είναι 100 ευρώ ένα νοικοκυριό για 3 εκατομμύρια νοικοκυριά. Την ίδια ώρα που συντηρητικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για εκτείναξη του ενεργειακού κόστους τουλάχιστον κατά 1.000 ευρώ. Τι θα καλύψουν με τα 500 ευρώ χρονιάτικη αύξηση του επιδόματος οι φοιτητές, για όσους πάλι το δικαιούνται, γιατί δεν το δικαιούνται όλοι, όταν τα ενίκια αυξάνονται πάνω από 1.000 και 1.500 ευρώ ετησίως? Επίδομα ακρίβειας, ή όπως αλλιώς το ονομάζεται, 250 ευρώ σε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή 70 λεπτά την ημέρα. Αλήθεια, με αυτά τα 70 λεπτά την ημέρα θα αντιμετωπιστεί το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας? Για την αύξηση στο κατώτερο μισθό, ποια είναι η πρόταση της κυβέρνησης? Μια αύξηση που υπολείπεται ακόμα και της τεράστιας αύξησης στο κόστος ζωής, πολύ κάτω από τον πληθωρισμό. Αυτό δεν είναι αύξηση, γιατί συνεχίζει να μειώνεται η αγοραστική δυνατότητα. Η αλήθεια εσείς, νομίζω ότι όλα αυτά που λέτε περί θετικής εικόνας της οικονομίας, γιατί έτσι τη χαρακτήρισε κύριε Υπουργέ, πείθουν αυτούς που είναι άνεργοι, τους εργαζόμενους που ο μισθός τους φτάνει με το ζόρι για τις πρώτες 15 μέρες, τους συνταξιούχους που οι συντάξεις τους έχουν γίνει φιλοδορήματα, τους νέους και τις νέες που δουλεύουν χωρίς δικαιώματα. Πείθουν αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα, που σκέφτονται πώς θα τη βγάλουν το χειμώνα χωρίς θέρμανση. Αυτούς που βρίσκονται μπροστά σε κατασχέσεις, πληστηριασμούς και της πρώτης κατοικίας. Τους γονείς που προσπαθούν να βρουν σπίτι για το φοιτητή ή τη φοιτήτρια και δεν βρίσκουν, ή που τα ενίκια είναι απογορευτικά, με αποτέλεσμα ακόμη και να διακόπτουν τις σπουδές τους. Πείθουν όλους αυτούς που τους κάνετε πελάτες στις τράπεζες για να αποκτήσουν κεραμίδες στο κεφάλι τους, ενώ αρνείστε, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να επανασυστήσει τον οργανισμό εργατικής κατοικίας. Επίθετε τους αυταπασχολούμενους που αγωνιούν για το πώς θα αντέξουν, που τα λουκέτα αυξάνονται, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που το κόστος παραγωγής είναι απογορευτικό, το εισόδημά τους έχει εξανεμιστεί.
Ο λαός, κύριε, στενάζει και η αιτία είναι η πολιτική όλων σας που στηρίζει το κέρδος και ισοπεδώνει τη ζωή όσων παράγουν τον πλούτο. Λέτε, είπατε κύριε Υπουργέ, πρέπει το πρόβλημα είναι εξωγενές. Τελειώνω, κύριε. Παρακαλώ. Τελειώνω. Είτε εξωγενές, όπως λέει ο Υπουργός, είναι το πρόβλημα, είτε εσωγενές, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το πρόβλημα είναι ο καπιταλισμός που στηρίζεται όλοι μαζί. Αυτή τη σταθερότητα θέλετε. Αυτή επιδιώκεται με τα διάφορα διλήμματα που βάζετε στο λαό. Το δίλημα είναι ένα, με τη φτώχεια και τη δυστυχία για τα κέρδη ή στο δρόμο για την κάλυψη των αναγκών του λαού. Για τα εργατικά λαϊκά στρώματα δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά αυτός της οργάνωσής τους, της συμμετοχής τους σε συντονισμένο παραλλαδικό αγώνα για να διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματά τους. Η απεργία που έχει αποφασιστεί για τις 9 Νοέμβρη πρέπει να αποτελέσει σταθμό συντονισμού των εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων, της φτωχής αγροτιάς, της νεολαίας. Θέλουμε να εκφράσουμε τέλος από αυτό το βήμα τη στήριξή μας, την αμέριστη αλληλεγγύη στην απεργία των εργαζομένων στα σχέση κοινωνίες και στα αιτήματά τους για φτηνές και ασφαλείς μεταφορές για το λαό της Αττικής, για τους εργαζόμενους και τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με πύκνωση και επέκταση του κοινωνικού έργου σε όλη την Αττική, με προσλήψη μόνιμου προσωπικού, επισκευή ανανέωση του στόλου, έξω όλοι οι ιδιώτες, κατάρχηση κάθε εργολαβίας, υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με σωστές αυξήσεις. Η κρατική βία και καταστολή, όσο και αν εντείνεται και εξυγχρονίζεται, δεν μπορεί να καταργήσει την ταξική πάλη, η οποία θα δυναμώσει το επόμενο διάστημα και εμείς σαν ΚΚΕ σε αυτή την πορεία δίνουμε τη μάχη μας.